Πάμε Μακεδονία τη Κυριακή και έχουμε επιχείρηση ΔΕΘ. Για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, η εξέλιξη των έργων που εξαγγέλθηκαν από τον Πρωθυπουργό για την Θεσσαλονίκη σε τρει διαδοχικέ διοργανώσει. Έχει εδώ πέρα και αρθρογραφία και βέβαια αναδεικνύει θέματα που έχουν να κάνουν με την Βόρεια Ελλάδα. Α, μου κάνει εντύπωση αυτό εδώ υπό τη θέμα είναι οι εξορκισμοί, η προδοποίηση τη Ιερά Συνόδου και οι παραβιάσει. Ξεκινήσαμε από τα τη Βορείου ναι. Δεν προλάβαμε να φτιάξουμε τη σειρά, αλλά δεν πειράζει. Την ναι, αγαπάμε και τη Βορεια Ελλάδα πολύ. Και κα καμιά φορά για να μην ξεκινά και από τον τύπο τη ε, επαρχία τη Θεσσαλονίκη. Εδώ, συγκεκριμένα, διαβάζουμε τύπο Θεσσαλονίκη. Χαμόγελα για τον τουρισμό στην κεντρική Μακεδονία. Πετυχημένη η θερινή σεζόν με τη συζήτηση συζή να συνεχίζεται και το μήνα Σεπτέμβριο. Ο τομέαρχή τουρισμού Αλέξανδρο Θάνο μιλά στην εφημερίδα για την εξέλιξη τη τουριστική σεζόν και του νέου στόχου. Κορονοϊό πόλεμο Μοντέρνα Θάιζερ για την πατέντα από τα εμβόλια mRNA και καυστικότατη αστυνομική Θεσσαλονίκη για την αστυνομία. Εδώ αυτό που λέγαμε κυρίε και κύριοι, εδώ είναι λέει παντού, αλλά όχι εκεί που πρέπει. Λε και το ξέραμε. Ε? <laughs> <laughs> λοιπόν, Κυριακάτικη Δημοκρατία σε πλήρη απομόνωση ο Μητσοτάκη. Τον εγκαταλείπουν και οι φίλοι του σε ιδιότυπη, ιδιότυπη καραντίνα. Όποιο τον αγγίζει, λερώνεται. Πολιτικά στελέχη Υποστηρικτέ, καθηγητέ, ακόμα και επιχειρηματίε παίρνουν τι απόσά του από τον Πρωθυπουργό. Έπειτα από την βρώμικη υπόθεση των κοριών θυσία σε όλε τι ασπίδε του και προσπαθεί να, να διασωθεί από τον Τιτανικό. Μόνο Τι δείχνουν τα χτυπήματα του ξένου παράγοντα από την Κυριακάτικη Δημοκρατία. Πάμε και στην εφημερίδα Μπαμ. Ο Τσίπρα άκουγε τα στελέχη του κοργή στον πρώην Γενικό Γραμματέα τη Κυβέρνηση και τον Υφυπουργό Ανάπτυξη, χωρί αγγελική διάταξη. Όλοι οι διάλεγοι που σοκάρουν αποκάλυψαν τι εφημερίδα, στα απόρριτα έγγραφα τη Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών για τι παρακολουθήσει σε Σαλιά και Πιτσιόρλα. Και αποκλειστικό, ξεκινά η ανάκριση για τι δολοφονίε Μαλένα Ήριδα, Πρώτη και Δευτέρα Σεπτεμβρίου, η καταθέσει των ειδικών. Ο άγνωστο καυγά τη Πισπυρίγκου με τον Όθωνα Παπαδόπουλο, τον δικηγόρο, και η αδυναμία έβρεση τεχνικού συμβούλου σε Ελλάδα και Κύπρο. Αχ, και παρασκήνιο δηλαδή για την αλλαγή δικηγόρου. Μάλιστα. Σε ένα θέμα που όλη η Ελλάδα είχε αστέψει τα βλέμματά τη. Κυριακάτικη κόντρα, πολλά τα κέντρα των παρακολουθήσεων και εκτός κατεχάκη, το ξύλωμα της ΕΕΠ σφύριξε τις υποκλοπές, διαρροές για ενεργέ συμβάσεις συστημάτων που βλέπουν κινητά, κατηγορηματικό όχι σε πρόορες εκλογές από τον Κυριάκο Μίτσοτάκι. Τώρα, να πούμε καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σα. Λέει τώρα μια κυρία. Διαπέσαι. Τι πρόβλημα έχει, λέει κοπελιά, επειδή ξεκινήσατε από τη Μακεδονία. Αν έχω κόμπλεξ, είστε καλά. Γιατί το λέτε αυτό. Απλά υπάρχει μια σειρά που ακολουθούμε βάσει τη. Αλλά, ε, αλλά, ε, αλλά φθόρμητα, μια χαρά. Βόρεια Ελλάδα. Δε, πάμε ανάποδα τώρα. Βόρεια Ελλάδα, μετά κάτω. Μην ξεχνάτε, μην είστε κακοποροαίρετοι και κακεντρικοί. Δεν λοιπόν. υπάρχει πάντα κάτι κακό από πίσω. Πάμε. Ο βήμα. Σύγκρουση εκτό ορίων, πολιτικό μπόξ χωρί γάντια για τι υποκλοπέ στη Βουλή. Μητσοτάκι Τσίπρα σε τροχιά πόλωση ω τι εκλογέ. Ε, το πακέτο λέει που έχει κλειδώσει, τι εξετάζεται ακόμη. Παροχών συνέχεια στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη. 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ σε νοικοκυριά και επιχειρήσει. Και το τέλο τη αυθονία, η σκηθροπή έκφραση του Γάλλου Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν. Τη βλέπετε τη φωτογραφία που έχει επιλέξει η εφημερίδα. Και το σκημένο κεφάλι του του Γερμανού καγκελάριου Όλαφ Σόλτ συνθέτουν το νέο πρόσωπο τη Γερά Υπήρου. Μάλιστα. Λοιπόν, για πάμε στον ελεύθερο τύπο τη Κυριακή. Αναδεικνύει το θέμα με τι συντάξει. Τρει συντάξει στι συντάξει. Συνέντευξη Κωστή Χατζηδάκη. Σημαντική αναψαρμογή ακόμα και για τα δεδομένα τη προνομιακή, προμνημονιακή μα χώρα εποχή. Πάνω από 6% το ξεπάγωμα όφελο από την κατάργηση τη φορά ελεγγύη κέρδο από τον επανυπολογισμό. Μιλάει ο Κωσή Χατζηδάκη για τα αναδρομικά, προσωπική διαφορά, ωριαλική ασταγαστική πολιτική και παρακολουθήσει. Στην καθημερινή. Να δούμε τι έχουν επιλέξει για πρώτο θέμα. Άπαντε, συνδεδεμένοι με την ΑΔΕ από 1η 2023, η αρχή θα λαμβάνει live τα δεδομένα όλων των συναλλαγών mm -hmm. για τα φτερά τη πυρόσβεση. Βλέπετε εδώ μια εικόνα που έχουν επιλέξει οι συνάδελφοι. Τα σμήνι μηχανικών εργάζονται νεχθημερών. Είναι αυτοί που γιατρεύουν τα φτερά της πυρόσβεσης. Τι κάνουν δηλαδή. Ρυθμίζουν έλικες, τρυπώνουν στην άτρακτο, ελέγχουν εξονυχιστικά κάθε σπιθαμίο στην τελευταία βίδα, παραδίδοντας και πάλι τιμοπόλεμα, αεροσκάφη και ελικόπτερα. Ένα πολύ σημαντικό και ωραίο ρεπορτάζ, γιατί πάντα τα εναέρια απασχολούν στις και συνέντευξη Σαρμπάνη στην εφημερίδα Νέε Ευκαιρίε Ενεργειακή Συνεργασία ΗΠΑ Ελλάδας Και το σχέδιο φυσικά που μα απασχολεί όλου για να βγει ο φετινό χειμώνα. Λοιπόν, πολλά θέματα και από την καθημερινή τη Κυριακή. Πάμε τώρα λίγο στην αυγή τη Κυριακή. Ο εγκέφαλο του παρακράτου και αναφέρεται βέβαια στον Κυριακό Μητσοτάκη. Η άρνηση του Πρωθυπουργού να απαντήσει στα αυτονόητα ερωτήματα για το ελληνικό Watergate δείχνει ότι και ήξερε και οργάνωσε τι παρακολουθήσει. Τσίπρα πιάστηκε με τον κοριό στα αυτή. Ανδρουλάκη, καλή στην εξαστική. Τον Μητσοτάκη. Αυτά και άλλα πολλά από την αυγή τη Κυριακή. Και εδώ κλείνουμε τον τύπο με την εφημερίδα το παρόν της Κυριακή, στο σκαμνίο Μητσοτάκη, θεσμική εκτροπή και υπονόμευση του Δημοκρατικού Πολιτεύματο καταγγέλει η αντιπολίτευση ρεκόρ επενδύσεων Όλων των εποχών το 2022 και το σκοτεινό σχέδιο του Ερντογάν mm. σε βάρος της Ελλάδος Προβοκάτσια στο Αιγαίο, ετοιμάζεται να στείλει μαζικά χιλιάδες πρόσφυγες μετανάστες σε νησιά και βραχονησίδες με στόχο να προκαλέσει κρίση στα σκαριά, γράφει το παρόν και στρατιωτική επέμβαση. Να το ξαναπούμε εδώ για όσου ανέξατε τώρα, θα την ξεδιπλώσουμε αυτή τη βεντάλια συνέχεια της εκπομπή yeah. με τον κύριο Καλεντερίδη, Βέβαια. τον κύριο Μπαλτζόη και την α, Γεωργία Τηγαραντζιώτη, η οποία θα είναι μαζί μα. Είναι... Καλή συνάδελφο από το παραδεδομένη mm. στο Υπουργείο Άμυνα να δούμε τι συμβαίνει. Είχαμε αρκετέ παραβιάσει. Όλα αυτά τα δούμε και στη συνέχεια τη εκπομπή bon, Για πάμε. Εστία τη Κυριακή απέραντο φρενοκομείο η Ελλάδα στο έλο κοριών, συνομοσίων και ανατροπών. Το βασικό θέμα τη εφημερίδα και επίση. Γκρίσε ζώνε στα σύνορα του Εύρου μετά την απόφαση του Κισέα για επέκταση του φράχτη. Και εδώ, Real News. Πώ θα ανοίξουν τα σχολεία, Νίκη και Ραμέο, όταν έχουμε κοντά μα την Υπουργό Παιδεία. Πολύ... Θα τα ρωτήσουμε όλα, κυρίε και κύριοι, στέλντε μα και εσεί τα ερωτήματά σα. Τα ψέματα τη Άγκυρα για τι παραβιάσει, μπαρά παραπληροφόρηση από το καθεστώ Ερντογάν. Και Φιαχτσιόγλου, διαβάζουμε η κυβέρνηση όχι απλώ αν έχετε την εσωτερική αλλά τη στηρίζει και την επιδοτήδια του κρατικού προπολογισμού. Άδονε Γεωργιάδε, δεν έχουμε διαφορέσει ποτέ για κανέναν συμπολίτη μα και ιδιαίτερα για του πιο ευάλωτου. Και αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Λοιπόν, και πάμε να τελειώσουμε με το πρώτο θέμα. Το οποίο έχει, συν, έχει δημοσκόπηση, με συγχωρείτε, τα νέα είχαν χθε. Σήμερα συνεχίζει το πρώτο θέμα. Ο κόσμο νοιάζεται για τον χειμώνα και την ακρίβεια. 32% η Νέα Δημοκρατία, 23,5% ο ΣΥΡΙΖΑ, 8,5% μονάδε η διαφορά στην πρόθεση ψήφου για τον κάλο τη Μάρκ. 12,3. Ε, λαμβάνει το Πασόκ σύμφωνα με αυτή την δημοσκόπηση. 5,4% το ΚΚΕ, 5% ελληνική λύση του Γυριάκου Κουβελόπουλου, 3% το Μέρα 25% του Γιάννη Βαρουφάκη, 1,8% Έλληνε για την Πατρίδα και 1% εθνική δημιουργία και οι μεγάλε ανησυχίε κοινή γνώμη. Το 85% περίπου η ακρίβεια, η ανατιμή, ουσιαστικ... συγκεκριμένα το 84,2%. Και επίση έχουμε το προεκλογικό πακέτο για την ΔΕ. Θα αύξηση συντάξεων τάξη και 6%, λέει κύριε Δουράκη, αυτά που μα λέγατε. Mm. Είναι σαν να το γράφατε, αύξηση του κατά του μισού στα 751 ευρώ. Μείωση του τέλου επιδεύματο κατά 50%. Κατάργηση φορά συλλεγγύη σε δημόσιο και συνταξιούχου και πολλά άλλα θέματα από το πρώτο θέμα.